Ελένη μου, αρχικά καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω καταρχήν να μου πεις κάποια πράγματα για εσένα, να σε γνωρίσει ακόμα περισσότερο ο κόσμος. Καλησπέρα. Τι να πω. Λέγομαι Ελένη Ματζουράνη. Είμαι στα 22. Σπουδάζω λογιστική στα ΤΕΙ Χαλκίδας. Βρίσκομαι στο τρίτο έτος των σπουδών μου. Παράλληλα, ασχολούμαι με το χορό. Χορεύω εδώ και πολύ καιρό, κοντά 4 χρόνια. Στα κλαμπ της Αθήνας. Γενικά, έχω μια θετική ανταπόκριση από τον κόσμο, οπότε γι' αυτό και συνέχισα να το κάνω αυτό. Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χορός, ασχολούμαι από μικρή, με διάφορα πρωταθλήματα χορού από τη σχολή χορού που είχα τελειώσει. Και το 2012 είχα πάει και στο Θέμο σαν χορεύτρια, στο Όλα 12. Αυτό. Και συνεχίζουμε στα μαγαζιά γενικά της Αθήνας όσο μπορούμε να τα στολίζουμε. Αυτή η εμπειρία σου με το θέμα, γιατί βγήκε στην τηλεόραση, πώς σου φάνηκε? Πολύ πρωτόγνωρη. Καταρχήν είχα χαρεί πολύ, γιατί είχαμε περάσει από casting από οι κοπέλες που επιλέχθηκαν. Και γενικά ήταν όλα πολύ ωραία και η πληρωμή και όλο κομπλέ αυτό. Λοιπόν, εσένα από εδώ και πέρα, τι σε ενδιαφέρει να κάνεις μελλοντικά? Σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς καθαρά με το χορό ή θέλεις να κάνεις και άλλα πράγματα όσο αφορά την καριέρα σου? Εγώ γενικά προς το παρόν με ενδιαφέρει ο χορός, γιατί είναι και καλά τα οικονομικά και όλα, ειδικά στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Mm-hmm. Παράλληλα θα ήθελα να ασχοληθώ με την τηλεόραση πιο πολύ. Αυτό, έχω πάρει μέρος σε κάποια καλλιστεία, πιο παλιά, ασχολούμουν από τα 14 με το χώρο του modeling. Πιο πολύ με ενδιαφέρει ο χώρος της τηλεόρασης, θα έλεγα. Οπότε, σαν μοντέλο, ας πούμε, δεν σε έχεις δει, δηλαδή να κάνεις, ξέρω εγώ, πασαρέλα, να κάνεις φωτογραφίες και δεν θα ήθελες να κάνεις, γιατί είσαι και μικρή, δεν θα ήθελες δηλαδή να κάνεις κάτι τέτοιο? Εννοείται πως θα ήθελα κάτι τέτοιο και κάθε καλή και σωστή πρόταση θα είναι αποδεκτή από μένα. Παρ' όλα αυτά, λέω, προτιμώ πολύ την τηλεόραση, πιστεύω ότι είναι ένα μέσο που σου δίνει πολλά συν, άμα το χειριστεί σωστά. Λοιπόν, είσαι μια πάρα πολύ σεξι γυναίκα και μια πολύ όμορφη γυναίκα. Λοιπόν, οι άντρες πώς ανταποκρίνονται όταν σε βλέπουν? Τι παιδί μου, ας πούμε, σε έχω δει που χορεύεις στα κλαμπ και είσαι πάρα πολύ εντυπωσιακή και αυτά. Και οι άντρες είναι από κάτω με το στόμα ανοιχτό. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Αισθάνομαι λίγο αμήχανα. Δηλαδή, πολλές φορές λέω, όπα, τι έγινε, τι για μένα κάνουν έτσι, τι παίζει, ξέρω εγώ, τα χάνω λίγο. Αλλά εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε, είναι ωραίο. Και ειδικά κάθε γυναίκα της αρέσει να παίρνει επιβεβαίωση. Πόσο μάλλον κι εγώ που δείχνω το χορό μου και θέλω να μου πούνε και οι άλλοι, ξέρεις, ήσουν πολύ όμορφη και ωραία χόρεψες, για να είμαι κι εγώ καλά με τη δουλειά μου. Λοιπόν, υπάρχουν κοπέλες που ασχολούνται με το χορό επαγγελματικά και είναι σε μαγαζιά και κάνουν κάτι αντίστοιχο από όπως κάνεις εσύ. Υπάρχει ανταγωνισμός, πιστεύεις, σε αυτό το κομμάτι? Πιστεύω υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά από μεριάς μου καθόλου. Είσαι μόνη σε αυτό το καιρό? Δεν απαντάω, δεν ξέρω.